Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από τα ευρύτερα και τα εθνικά, ως επιβάλλετε, για να πω ότι δεν μπορούμε παρά να χαρακτηρίσουμε απολύτως απαράδεκτη την τουρκική ανακοίνωση. Θα θέλαμε να πούμε ότι σε τέτοιες συγκυρίες απαιτείται και εθνική ομοψυχία και εθνική υπευθυνότητα. Και όσον αφορά την παράταξη της οποίας έχω την τιμή να είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και έχει δώσει και θα δώσει δείγματα αυτής της συμπεριφοράς. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για την κυβέρνηση και τη διαχείριση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά νομίζω ότι η συγκυρία είναι τέτοια που μας επιβάλλει την απόλυτη εθνική ομοψυχία. Έρχομαι επολίγων στα οικονομικά για να πω ότι μας κάνει εντύπωση διαρκής επανάληψη από τον Πρωθυπουργό της χώρας της υπόσχεσης και του σεναρίου περί καθαρής εξόδου. Για μας αυτό είναι ακατανόητο, προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Θα παρακαλούσαμε τον Πρωθυπουργό να μας εξηγήσει αν είναι καθαρή η έξοδος, που σημαίνει στην κοινή λογική και στην κοινή γλώσσα έξοδος χωρίς υποχρεώσεις. Προς τι τότε συζητείτε πρώτον το ζήτημα της μείωσης του αφορολογήτου, δεύτερον, το ζήτημα της μείωσης των συντάξεων, ξανά και ξανά. Εάν ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται περί καθαρής εξόδου, αυτονόητα αυτό σημαίνει ότι αυτά συνιστούν επιλογές της κυβέρνησής του. Ότι θέλει η κυβέρνηση και τα κάνει, έτσι, για να το λέμε λιανά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ή το ένα ή το άλλο. Έρχομαι και στα θέματα των τροπολογιών κυρίως και όχι των συγκεκριμένων νομοθετημάτων. Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπήρξατε βεβαίως αυστηρός προς ορισμένους συναδέλφους. Εγώ αυτό δεν θα το σχολιάσω. Θα σχολιάσω όμως γενικά τη στάση του Προεδρείου και εξηγούμε και όχι τη δική σας προσωπικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν σαφής παράβαση του άρθρου του 87 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο διαπράττει συνεχώς η κυβέρνηση, στο σύνολό της. Δηλαδή τις τρεις μέρες που επιβάλλει ο κανονισμός να προηγούνται τις συζητήσεις για να μπορούν οι συνάδελφοι να έχουν αντίληψη των τροπολογίων. Εδώ έχετε μια τεράστια τροπολογία, η οποία έρχεται χθες το βράδυ, αν καλά πληροφορούμε. Δεύτερον, χειρότερο, υπάρχει ευθεία παραβίαση συνταγματικής διάτασης. Το άρθρο 74 του Συντάγματος, περί της σχετικότητας. Δεν μπορείς να καταθέτεις τροπολογίες άσχετες με το αντικείμενο. Επειδή η κυβέρνηση αυτή συνεχώς προσαυξάνει την αυθαιρεσία, υπάρχει και παράβαση του 112 και 108 του κανονισμού της Βουλής. Τι λέγαν αυτά? Ότι στις διεθνείς συνθήκες δεν βάζεις τροπολογίες. Προσπαθούμε εδώ να διαλύσουμε οτιδήποτε έχει απομείνει και αναφέρομαι στην κυβέρνηση από τη στοιχειώδη τήρηση των κανόνων στο πλαίσιο της συνοβουλευτικής διαδικασίας. Αυτά δεν τιμούν την κυβέρνηση. Δεν τιμούν την κυβέρνηση. Και η απάντηση ότι κάτι συνέβαινε και στο παρελθόν δεν μπορεί να συνιστά εξήγηση ενός φαινομένου που ούτως ή άλλως έχει ξεχυλώσει. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Έχω κατάλογο μπροστά μου, δεν έχει έννοια να ταλαιπωρώ τους συναδέλφους και τον χρόνο, με διεθνείς συνθήκες που έχουν έρθει προς συζήτηση εδώ και έχουν άσχετες τροπολογίες συνοδεύσει αυτές. Είναι, αν θα σας πω μόνο μία έτσι, γιατί είναι η πιο χαρακτηριστική, σε διεθνή σύμβαση για τη γεωργία ήρθε διάταξη για την ΕΡΤ. Και υπάρχει σοριδών κατάλογος. Ειλικρινά, παρακαλώ το Προεδρείο, διότι το Προεδρείο εγγυάται τη διαδικασία. Η κυβέρνηση στο τέλος, το όφελό της επιδιώκει όπως αυτή το αντιλαμβάνεται. Το Προεδρείο πρέπει να τηρήσει τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε.